η ομάδα του Απόλλωνα στην επίθεση. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, δεν έχουμε ακόμη καλάθι σήμερα. Το 34-36 υπέρ της ανόρθωσης παραμένει να το πρώτο καλάθι της ημέρας. Η ομάδα του Απόλλωνα δεν έχει πετύχει ακόμη καλάθι, η ομάδα της Αμοχώς του εδώ, Polycup, θα βάλει το καλάθι, θα κάνει και την τούμπα στο παρκέ, βολή. Σήμερα ολοκληρώνει την παρουσία της, διότι ναι, όποια χάσει τελειώνει και η σεζόν. Ακριβώς. Ο νικητής θα παίξει την Τρίτη στο μεγάλο τελικό απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ ή τον Κεραυνό Στροβόλου. Το σιούτ για την ανόρθωση, η σοφάριση. Ανδρέα, πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις πώς είναι το κλίμα, πώς είναι οι προπονητές μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Έχουμε καλά τη φάουλα από τον Παντούρη. Λιάδη στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Ανδρέας Ανδρέου ήταν προηγουμένως στο σχόλιο. Ο δημοσιογράφος βρίσκεται δίπλα από τους πάγκους. Παντούρης στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα πάρει την προσπάθεια για τρεις και θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο από τον Στέφανο Ηλιάδη που ζητάει και φάουλ εκεί στην πίεση από τον Βάρσο και βλέπουμε ότι... Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια από τον Βάρσο για να το διεκδικήσει το επιθετικό rebound, έτσι. Πολύ σωστά. Μίτσελ θα βάλει το σιούτ από μακριά για τρεις. Νέα τρίποντα, η ανόρθωση 0 στα 5, αλλά η ανόρθωση πήρε τους πόντους της κοντά στο καλάθι. Εδώ η Ηλιάδης πήγε στο drive και έβαλε ξανά προς τα ομάδα του. Ανδρέα Ανδρέου στο, στην τρίτη περίοδο στο ανάπαυλα που βρισκόσουν, τι άκουσες. Στον Ντέιβις, ξανά ο Μουόσα, ο Polycup, κοντά του είναι ο Adway. Ο Waterman παραμένει εκτός με τα τέσσερα φάουλ, θα μπει λογικά σε λίγο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλωνας χρειάζεται παρουσία κάτω στο... Κοιτάζει επιλογές ο Polycup, έχει τον Adway αντίπαλό του, ζητάει από τον Βάρσο να έρθει, παίρνει την μπάλα, 5 για το shoot, ο Βάρσος αναγκάζεται να βγάλει στη weak side, η έξτρα πάσα ελευθερίου, προλαβαίνει το shoot η ανόρθωση και το βάζει στη λήξη των 24. Ο Φρίμαν. Πολύ ωραία γύρισε η μπάλα η ανόρθωση, έφτασε η μπάλα. Ο Βάρσος έρχεται, παίρνει την μπάλα. Κοντά του είναι ο Ηλιάδης, οι δύο παίχτες με το νούμερο 6, πάσα ψηλά στον Polycup. Παρά την προσπάθεια του Waterman, ο Polycup πήρε θέση ωραία εκεί και σκόραρε. Polycup που αναδεικνύεται σε παίχτη του αγώνα μέχρι στιγμή. Παίχτες του, παρά από αυτό που μας μετέφερε ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Ηλιάδης στο Waterman με το ένα χέρι, κάρφωμα. Έκανε πόστερ τον αντίπαλό του ο Waterman. Η πάσα από τον Ηλιάδη που... Τρομερό κάρφωμα από τον Adway και πολύ ωραία και η assist. Το Μίτσερ το κλέψιμο θα καρφώσει και θα βάλει μπροστά στο σκορ τον Απόλλωνα. 70-69, δύο καρφώματα για τον Απόλλωνα. Να λοιπόν που ορισμένες φορές η ηρεμία στον πάγκο λειτουργεί καλύτερα από αν πάνε όλοι οι χρόνοι κανονικά, δεν γίνεται το κλέψιμο. Ηλιάδης πάει στο fast break, κάνει ωραία περιστροφή. Θα στοχίσει όμως, έρχεται ο Μουόσα, η μπάλα καταλήγει στο καλάθι, ίσως να το βάλει και ο Μουόσα εκεί. Ήταν ο Adway, δεν έχει σημασία διότι σοφάρισε. 22 δευτερόλεπτα το τέλος. Η ανόρθωση με το προβάδισμα με ένα και την κατοχή. Βάρσος παίρνει το screen από τον Polycup. Προσπαθεί ο Βάρσος με floater. Η μπάλα αναπήδηση και καταλήγει στο Στεφάνι, στο διχτάκι. Συν 3 για την ανόρθωση. 76. Αναστοχίσει τη βολή. Ο Απόλλωνας θα πρέπει να θέλει ένα θαύμα. Θα... και να το βάλει ο τρίποντο από την άλλη του γηπέδου. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα βάλει όμως τη δεύτερη βολή. Στο συν 5 ανόρθωση. Η ανόρθωση βρίσκεται μια αγκαλιά με την πρόκριση του τελικού κυπέλου. Ο Ηλιάδης ένα σιούτ απελπισίας από πολύ μακριά. Τέλος του αγώνα. Η ανόρθωση Αμοχώς του προκρίνεται στον πρώτο τελικό κυπέλου στην ιστορία της. Νίκησε τον Απόλλωνα 78-73. Στο δεύτερο ημίχρονο που έγινε σήμερα, το πρώτο ημίχρονο έγινε στις 26 Μαρτίου. Ένα παιχνίδι που διακόπηκε, έγιναν πολλά. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν όμως στη Λευκοσία, στο Ελευθερία. Και η ανόρθωση είναι αυτή που προκρίνεται στο μεγάλο τελικό του κυπέλου